έπιασε τώρα, έπιασε βροχή σε άλλη χώρα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία που γνωρίσαμε στον κινηματογράφο από τον Mel Brooks, πλαισιωμένη από ένα θίασο λαμπερών κωμικών ηθοποιών, πραγματοποιεί μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Και τότε γιατί ήρθε, πάλι για κατουρμά. Τι εννοείτε. Και χτες φύγατε από το μονόλογό μου, ναι ρε. Τι στο διάλογο, συγνουρία έχετε. Φρέντερικ, πώς μιλάς εσύ στο χείρι. Ονομάζομαι Αντρέης. Μία διάσημη ηθοποιός απατά τον άντρα της με έναν πολύ νεότερό της αντιστασιακό. Μία ερωτική φάρσα στείνεται στα παρασκήνια ενός θειάσου του μουσικού θεάτρου. Ο ατέριαστος έρωτας της όριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνο όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός μαζί με την αυστηρή γραμματέα του και τον υπασπιστή του, μία διπλή κατάσκοπος και ο μακιγέρ της πρωταγωνίστριας. Γνωρίστηκαν με το Σάσα και τα φτιάξανε. Τι κάναμε? Αντρέα, αγόρι μου, μην τρέπεσαι. Ο άντρας μου είναι φιλελεύθερο πνεύμα. Δες τον, δεν σοκάρετε. Η διάθεσή μου είναι πάντα προς την κωμωδία. Άρα αυτός ο ρόλος είναι για μένα κάτι. Ήταν ένα δώρο που μου κάναν τα παιδιά, ο Μιχάλης και ο Θανάσης που το γράψανε. Τους παρακαλούσα χρόνια να μου γράψουν κωμωδία και εκείνοι σκεφτόντουσαν δράματα. Και ξαφνικά τώρα που συμπέσαμε στην κωμωδία. Περάσαμε τόσο όμορφα και πραγματικά καταλαβαίνει κανείς, το κάνω είμαι στο χώρο της ψυχής μου, νιώθω άνετα, νιώθω βολικά στην κωμωδία. Σας θαυμάζω από μικρό κοριτσάκι. Με γνωρίζετε από τότε που ήμουν μικρό κοριτσάκι. Όχι, εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και σας έβλεπα εσάς στο θέατρο, πρωταγωνίστρια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου εμπιστεύτηκαν κάποιους πρώτους ρόλους. Σε πολύ μικρή ηλικία. Μα εγώ σας θυμάμαι το 1912 να παίζετε Lady Macbeth. Ήμουνα 14 ετών. 14 ετών. Είχα πρόωρη ανάπτυξη. Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους. Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και όπλοι πολυβόλα, θεατρίνοι γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων. Ερευνούμε τα καμαρίνια γιατί στο τέλος της περάστασης θα περάσει από εδώ το κενεγάλ Έλχας. Ω, στο δικό μου, θα περάσει και το δικό μου, αλίμονα. Τι είναι αυτό το καμαρίνι? Τα είπαμε πριν την παράσταση, τα λέμε και στο τέλος και νομίζω ότι είχες απόλυτο δίκιο να κάνουμε τη συνέντευξη στο τέλος. Αφού πήρα και τις απόψεις του κόσμου που έμπαινε κάτι ενθουσιασμένο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια να, να είστε καλά, να πω. Εσύ πέρασες ωραία. Εγώ πέρασα καταπληκτικά. Πολύ θα χαίρομαι. Την ξαναέβλεπα με την ίδια ευχαρίστηση, αυτό που μου είπε και ο κόσμος. Αλλά θέλω να πεις εσύ πώς νιώθεις. Όταν καταφέρνεις και τελειώνει αυτή η παράσταση και ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος και χαρούμενος, αυτό είναι μια μεγάλη ανταμοιβή. Είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Κουρασμένος. Κουρασμένος, αλλά ευχάριστα κουρασμένος. Ναι, θα πάω τώρα να το συναντήσω. Νύχτες μαγικές, ερωτικές. Έχουμε κοντά μας έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που ήρθα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι τα καλύτερα θέατρα που θα έχουμε στην περιοδία. Κάνω τον Αντρέη Σομπίνσκι, ένα υποσμηναγό της πολεμικής αεροπορίας της Πολωνίας, που ερωτεύεται την κυρία Μπρόνσκι, που παίζει στο θέατρο Μπρόνσκι με τον σύζυγό της και βρίσκει ευκαιρία κατά τη διάρκεια που παίζει το μονόλογο του Άμλετ ο σύζυγός της και την επισκέπτεται στα καμαρίνια και την φλερτάρει. Για καλή του τύχη κάποια στιγμή, για κακή του τύχη, εισβάλλει ο σύζυγός μας στο καμαρίνι και τους κάνει τσακωτούς, αλλά εκείνη τη στιγμή ξεσπάει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και γίνεται η εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία. Οπότε περνάει σε δεύτερη μοίρα αυτό το ερωτικό το γαϊτανάκι και βλέπουμε όλη την εξέλιξη μετά της πορείας με την Γκεστάπο. Για ποιο παλικάρι λοιπόν σκέρατε σε η καραδούλα της? Για τον υποσμηναγό Αντρέη Σομπίνσκι. Όχι! Τι όχι ρε μαλάκα! Και εδώ στη Βασοβία γνώρισα μια φράου. Αμπά, τι φράου. Γιατί το θέατρο και ειδικά το ελαφρύ θέατρο είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η ιστορία στην ημία τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκομωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τάγκς? Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντά ναι. Αλήθεια, ποιο? Δεν μπορώ να αποτρέπομαι. Πείτε μου εσείς ποια είναι η φράου που αγαπήσατε. Τι γράφω, πείτε μου εσείς πρώτα. Είναι ένας άντρας που έχει
Πάτσα πέτρε, ένα μπούτια γκρανίτη, φίδο μάρμαρο, το καταλάβατε. Όχι. Ένα άντρα που έχει παιδική καρδιά, παιδική ψυχή, παιδικά έτσι αισθήματα, τώρα το καταλάβατε. Όχι. Ένα άντρα που μπορεί να δακρύσει στη θένο, εντελβάει, ούτε τώρα το καταλάβατε. Όχι. Ένα άντρα που ξενύχτησε για να ακούσει το κελάι τη μαρασκότσιφα, τσέ, 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 ούτε τώρα το καταλάβατε. Όχι. Είναι τελείω μαλάκα. Είμαι το μέλο τη Γκεστάπο, είναι μια παράσταση που το θέμα αφορά ένα θίασο. Στην Πολωνία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μια ερωτική απάτη αναμειγνύεται με την Γκεστάπο. Τα παρασκήνια ενός θεάτρου, πώς με τη γερμανική Γκεστάπο. Είναι μια φάρσα πολύ γρήγορη, πολύ ωραία, πολύ ρυθμική και πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και νομίζω πολύ υψηλό στάνταρ ηθοποιών. Περάστε! Αν δεν είχα ένα βρεκό πελιά μου, δεν ξέρω κι εγώ τι θα είχα. Είμαι σίγουρος, όπως είναι και όλος ο κόσμος που έχει δει την παράσταση και το χειμώνα, που ήταν η παράσταση, η επιτυχία της χρονιάς, η κωμωδία της χρονιάς. Ήμασταν sold out συνέχεια και ήταν το θέατρο γεμάτο. Και το καλοκαίρι πάμε πολύ καλά. Τα σχόλια είναι. Όχι σχόλια, τα γέλια είναι πολύ δυνατά. Και τα γέλια είναι πολύ δυνατά όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είναι φοβερό αυτό που ακούμε όταν φεύγουν, όταν τελειώνει η παράσταση. Που ακούμε τον κόσμο να γελάει και να κάνει μια μεγάλη βαβούρα, να φεύγει χαρούμενος και ευτυχισμένος από αυτό που είδε. Ναι, ναι, ναι. Φεύγουν πολύ φασαριόζικα, δεν φεύγουν δηλαδή. Φεύγουν γελώντας οι άνθρωποι. Ήταν πολύ καλές ερμηνείες των ηθοποιών. Ξεχωρίσατε κάποια? Τις Κάτι Σταδουλάκη και του Τσιμιτσέλη, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Γελάσατε πολύ, σωστά. Ναι, πάρα πολύ. Ξεχωρίσατε κάποια ερμηνεία? Τη Σταδουλάκη. Γενικά όλοι οι ηθοποιοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Ξέρατε το έργο εσείς, το είχατε ξαναδεί? Όχι, δεν το είχα υπόψη μου, όχι, αλλά με εντυπωσίασε. Όπως περίμενα και ακόμα καλύτερη. Γελάσατε με την ψυχή σας? Ακριβώς. Και στο μήνυμα, έτσι όπως τηλεφορεί την παράσταση, να ζει κανείς ή να μη ζει, τι απαντάτε εσείς? Τι απαντάω? Επίκαιρο το ερώτημα. Χωρίς απάντηση. Γεράσαμε πάρα πολύ, όλοι οι ηθοποιοί εξαιρετικοί και είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε μια τέτοια περιοδία από την Αθήνα. Ήρθε όλος ο θείασος εδώ πέρα, όλα τα σκηνικά, καμία ατέλεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και η περιφέρεια την είχα δει και στην Αθήνα, ναι. Την είχα δει και στην Αθήνα και πραγματικά κανένα ψεγάδι, πολύ σημαντικό αυτό για την περιφέρεια. Το μήνυμα είναι η χαρά της ζωής, είναι δηλαδή να ζει κανείς, να μην ζει, να ζει και να αγαπάει.